Ωραία. Καλημέρα. Μεγάλη πρόκληση. Εισαγωγή σας για την κουβέντα μου. Όμως μεγάλη πρόκληση ήταν και η εισήγηση της Ντεμπόρα. Πραγματικά μου άλλαξε τελείως το τι θέλω να καταθέσω σήμερα. Και έτσι, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, αποφάσισα να μιλήσω σαν πολίτης αυτής της χώρας, να καταθέσω την άποψή μου σαν πολίτης αυτής της χώρας, που αποφάσισε, ξέρω εγώ, να πω από τα νιάτα μου, ξέρω, 25-26 χρονών, να γίνω επιχειρηματίας με ό,τι αυτό σημαίνει στην Ελλάδα. Και να πω πώς αισθανόμουν όταν οραματιζόμουν και πώς αισθανόμουν όταν αποφάσισα πραγματικά να επιχειρώ. Τι άκουγα για αυτό που ήθελα να κάνω, τι ήταν δαιμονοποιημένο και, τι με εμπόδιζε και τι με στεναχωρούσε. Ήμουν τυχερός, γιατί για τις σπουδές μου δεν χρησιμοποίησα μετά το γυμνάσιο τα χρήματα των φορολογουμένων πολιτών, γιατί σπούδασα στο εξωτερικό. Και τα λεφτά μου τα έδωσε ο πατέρας μου. Και μετά ήμουνα και αισθάνομαι και υπερήφανος, γιατί τα λεφτά που μου έδωσε ο πατέρας μου δεν πήγανα, που ήταν επένδυση για μένα, αυτή την επένδυση τη ξοδεύω στη χώρα μου. Ξαναγύρισα στην πατρίδα μου με πάρα πολλά όνειρα. Λοιπόν, για να μην πολυλογώ και περί αυτολογώ, όταν αρωματιζόμουν, αισθανόμουν κοσμοπολίτης. Όταν αποφάσισα να συναλλαγώ με τη δημόσια διοίκηση, έπρεπε να συνοηθώ με τη δημόσια διοίκηση. Όταν έπρεπε να πάω να μιλήσω στις τράπεζες, όταν ήρθα μπροστά στην δικαιοσύνη για να διεκδικήσω ή να διεκδικήσουν άλλοι από μένα, αισθανόμουν πολύ επαρχιώτης. Άκουγα ότι πάντα ότι η Ελλάδα δεν μπορεί στη βιομηχανία, αλλά απορούσα γιατί συνέβαινε αυτό όταν είχαμε λιμάνια, όταν κατορθώναμε κατά καιρούς να έχουμε ισχυρή τσιμεντοβιομηχανία, όταν κατορθώναμε να. Από τις χειρότερες στην Ευρώπη, σίγουρα στη Μεσόγειο. Μεγάλα ονόματα, δεν χρειάζεται. Δεν έχει αξία ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες. Αξία έχει ποιοι παράγουν, ποιο είναι το ανθρώπινο δυναμικό, οι τεχνολογίες που αναπτύσσονται, οι δυνατότητες να πουλάμε τα προϊόντα μας και να ανταγωνιζόμαστε κατά καιρούς, όχι πάντα, στην παγκόσμια αγορά. Λοιπόν, έπρεπε κάθε φορά να ξεπερνάμε τον επαρχιωτισμό μας. Έπρεπε να βλέπουμε, εγώ και οι συνεργάτες μου, τα πράγματα μεγάλα. Έπρεπε να οραματιζόμαστε σε ένα τραπέζι μαζί. Έπρεπε να βάζουμε στόχους και οι οποίοι δεν είναι πάντα. Ξέρεις, σήμερα σκέφτομαι, αύριο έχω το αποτέλεσμα. Έπρεπε να περνάμε μέσα από δύσκολες διαδικασίες και να επιμένουμε, γιατί το αποτέλεσμα καμιά φορά αρχίζει να οριμάσει. Είμαι 25 χρόνια στο να επιχειρώ. Περάσαμε κυρίως μετά από το 80. Ζήσαμε εποχές που δεν αντιλαμβανόμαστε. Χάναμε την αίσθηση του μεγέθους. Όμως, όταν ήρθε η κρίση, αυτή που λέμε κρίση που ξεκίνησε ουσιαστικά για τον τομέα που ήμουν εγώ, το 98, και κυρίως τα πρώτα σημάδια ήρθαν από την Αμερική και με εξαγόμενη κρίση από την Αμερική, καταλάβαμε, εγώ και η ομάδα μου, ότι δημιουργείται μια καινούργια ευκαιρία και έπρεπε να σταθούμε σε αυτή την καινούργια ευκαιρία. Ευκαιρία που κυρίως θα δημιουργείται από ανθρώπους που πλέον είχαν κατακτήσει πράγματα και ήθελαν να ζητήσουν άλλα λιμάνια ευκαιρίας, οπότε θα δινόταν χώρο σε εμάς. Έτσι, για να απαντήσω κατά κάποιο τρόπο και στην αρχική σας. Και βεβαίως είχαμε φοβερά πλεονεκτήματα. Οι ανθρώπινοι πόροι, όπως η Ντέμπορα μας είπε, τα λιμάνια μας που μπορούμε πολύ, πολύ εύκολα να μεταφέρουμε τα προϊόντα μας σε χώρες που άλλοι από την κεντρική Ευρώπη δεν μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, φανταστείτε την Αυστρία να έχει λιμάνια.
Φανταστείτε την Ελβετία να είχε λιμάνια. Όμως, αυτό που ποτέ δεν καταφέραμε μέχρι τώρα είναι όλοι οι κοινωνικοί εταίροι να ποσοτικοποιήσουμε τους στόχους μας. Αυτό που θα έλεγα για το δικό μου κλάδο, βιομηχανική πολιτική. Δηλαδή, σήμερα είμαστε, ας πούμε, το 8% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Πριν από την κρίση ήμασταν στο 10%, είχαμε φτάσει και στο 14%. Μπορούμε να βάλουμε ένα στόχο, να πούμε ότι θα αυξήσουμε τη συμμετοχή μας σαν βιομηχανία, σαν μεταποίηση 2%. Τι χρειάζεται να κάνουμε γι' αυτό, ποιοι πρέπει να συμμετέχουμε ώστε να καταρτήσουμε αυτή τη βιομηχανική πολιτική. Σίγουρα θα πρέπει, είναι κομμάτι η ασφαλιστική πολιτική, είναι κομμάτι η φορολογική πολιτική, αλλά θα πρέπει να ποσοτικοποιήσουμε τους στόχους. Θα πρέπει να ποσοτικοποιήσουμε τους στόχους και μετά να δουλέψουμε γι' αυτό. Και βέβαια θα πρέπει να δουλέψουν και οι θεσμοί. Η δικαιοσύνη είναι ένα πολύ μεγάλο ζητούμενο. Θα μας βγάλει από πολλές καθυστερήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.